Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κυρία Τελιγιορίδου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Θα έρθουμε και σε αυτό, αλλά βλέπω ότι έχετε βγάλει και μια ανακοίνωση για τις αγροτικές αποζημιώσεις του Πρωθυπουργού. Οι οποίες θεωρώ ότι πραγματικά δείχνουν ότι ο Πρωθυπουργός προσπαθεί από παντού να βγάλει εισοδήματα. Πάντως μισό λεπτά, νομίζω ότι τις παίρνει νόμιμα, έτσι. Κανείς δεν λέει ότι δεν τις παίρνει νόμιμα. Είναι τα παλιά ιστορικά δικαιώματα. Μάλιστα. Τα στρεβλά ιστορικά δικαιώματα τα οποία κληρονόμησε ο Πρωθυπουργός στην δικαιοδοσία του από τον πατέρα του. Και κάθε χρόνο ετείται στο ΟΣΔΕ για να ενεργοποιήσει τα ιστορικά αυτά δικαιώματα. Αυτό το θεωρώ ότι πραγματικά είναι κατώτερο των περιστάσεων για τον Πρωθυπουργό της χώρας και μάλιστα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι βαθύπλουτος, προέρχεται από μία από τις πλουσιότερες οικογένειες της χώρας. Το να ετείται κάθε χρόνο στο ΟΣΔΕ, όπως η κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή, για να παίρνει 4.500 ευρώ το χρόνο, τα οποία είναι σαφές ότι δεν του λείπουν, θα μπορούσε να μην κάνει την αίτηση αυτή για την ενεργοποίηση αυτών των δικαιωμάτων, των κληρονομικών για τον ίδιο, και να τα αφήσει να επιστρέψουν στο εθνικό απόθεμα, να δοθούν σε κάποιο νέο άνθρωπο, ο οποίος πραγματικά τα έχει ανάγκη και πραγματικά θα ασχοληθεί με την πρωτογενή παραγωγή. Θεωρώ ότι το γεγονός αυτό προκαλεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Μάλιστα. Αν τα πάρει και τα δώσει κάπου, εκεί μετά αλλάζει το πράγμα. Ούτε αυτό δεν σκέφτηκε. Αν λέω στην πορεία. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το πιο συνετό για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θέλει να κάνει και δημοσιονομική συνετή πολιτική, την ώρα που το κόμμα του χρωστάει 395 εκατομμύρια που διπλασιάστηκαν επί δικής του θητείας παρά τα αντίθετα που έλεγε, το πιο συνετό που έχει να κάνει είναι να τα επιστρέψει στο εθνικό απόθεμα και να δοθούν σε κάποιον άνθρωπο που θέλει να μπει στον αγροτικό τομέα της οικονομίας για να συντηρήσει την οικογένειά του. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πάμε στο θέμα της Λάρκο και θέλω ένα πρώτο γενικό σχόλιο. Πιστεύετε ότι η Καστοριά έχει καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια τι έχουμε εδώ? Δηλαδή, πιστεύετε ότι η Καστοριά είδε ποτέ με έναν θετικό μάτι, με μια αγάπη και στοργή, τη Λάρκο εδώ στην περιοχή μας? Κοιτάξτε, η Λάρκο είναι μία από τις μεγαλύτερες μεταλλευτικές επιχειρήσεις στη χώρα. Και μάλιστα η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Έχουμε μία παραγωγή νικελίου, η οποία πραγματικά βρίσκεται σε ποσότητα στις κορυφές στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι η σημασία της είναι πάρα πολύ μεγάλη και για την τοπική οικονομία, αλλά και για την εθνική οικονομία. Ιδιαίτερα σήμερα, που με την επεξεργασία του μεταλλεύματος βγαίνει και το κοβάλτιο, το οποίο αποτελεί στοιχείο βασικό για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία όπως γνωρίζετε πλέον η διεθνής κοινότητα στρέφεται στη χρήση τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή λοιπόν τη στιγμή που και η τιμή του σιδηρονικελίου έχει εκτιναχθεί. Λόγω μπαταριών αυτοκινήτων. Όχι μόνο γι' αυτό. Ένας από τους λόγους είναι και αυτός. Αλλά γενικότερα η τιμή του σιδηρονικελίου έχει εκτιναχθεί. Βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία εδώ και 2 χρόνια, από τον Φεβρουάριο του 2020, επιχειρεί να κλείσει αυτή την εταιρεία και να την δώσει σε ιδιώτες. Γιατί λέει ότι έχει πολλά χρέη, χρωστάει 300 εκατομμύρια στη ΔΕΗ και θα επανέλθω. Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 395 εκατομμύρια στον Έλληνα φορολογούμενο. Γιατί δεν κλείνει και αυτή και κλείνει τη Λάρκο? Και φέρνει την Παρασκευή το βράδυ, ενώ έχει τελειώσει η συζήτηση στις Επιτροπές της Βουλής για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο αφορούσε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, φέρνει την Παρασκευή το βράδυ τροπολογία με την οποία ευνοεί
τις μαζικές απολύσεις των εργαζομένων. Και μάλιστα σε μια συγκυρία, να σας πω και το εξής, η Ρωσία σήμερα κατέχει το 12% της παγκόσμιας παραγωγής του νικελίου και βρίσκεται σήμερα υποκαθεστώς κυρώσεων. Άρα και αν λάβουμε υπόψη τη συγκυρία, η στιγμή που ξεπουλιέται ο ορυκτός πλούτος είναι ύποπτη. Ξεπουλά λοιπόν τον ορυκτό πλούτο και για να κάνουν και δωράκι στους ιδιώτες επενδυτές, φέρνουν αυτή την τροπολογία η οποία μιλάει για την μαζική απόλυση 1.300 εργαζομένων στη στερεά Ελλάδα και στη δική μας περιοχή. Ναι, γιατί ουσιαστικά οι απολύσεις αυτές αφορούν ανθρώπους που ζουν φθιώτιδα, έβια, βιωτεία, Κοζάνη και φυσικά και στην Ακαστοριά. Και μόνιμους εργαζόμενους. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να είναι πολύ λιγότεροι. Αλλά εδώ μιλάμε για μία προσπάθεια να αποδυθεί και των βαρυδίων, γιατί βαρύδια είναι για την κυβέρνηση οι εργαζόμενοι, τους πετάει στον ΚΕΑΒΑ. Ναι, να σας ρωτήσω το εξής. Αφήνει ο νόμος αυτό το περιθώριο και λέει μπορεί να τους απολύσει. Δεν μπορεί όμως να λειτουργήσει ΛΑΡΚΟ χωρίς εργαζόμενους. Δεν είναι φυσιολογικό εγώ ο νέος επενδυτής να ξαναπάρω αυτούς τους εργαζόμενους γιατί ξέρουν τη δουλειά. Μήπως γίνεται δηλαδή για έναν τεχνικό λόγο. Κύριε Νατσούλη, ναι. Δεν γίνεται με υποθέσεις. Ότι θα έρθει ο νέος επενδυτής και θα επαναπροσλάβει το ίδιο εργατικό προσωπικό γιατί έχει εμπειρία. Η πολιτική γίνεται με πολιτικές αποφάσεις. Δεν γίνεται με προθέσεις. Δεν ονειρευόμαστε τι θέλουμε. Εδώ υπάρχει μία πραγματικότητα. Σωστά, αλλά λέω, η λογική δεν λέει όμως να ξαναπάρω από αυτούς που ξέρουν. Η λογική λέει δεν πουλάς τη ΛΑΡΚΟ. Α, είναι εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Η λογική λέει δεν πουλάς τη ΛΑΡΚΟ. Η λογική λέει ότι εξασφαλίζεις τα εργασιακά δικαιώματα. Προστατεύεις το εργατικό δυναμικό που για χρόνια έχει στηρίξει αυτή την εταιρεία. Προστατεύεις και τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Εδώ όμως δεν υπάρχει λογική σε αυτή την κυβέρνηση. Υπάρχει μόνο το συμφέρον των μεγαλοεπιχειρηματιών. Το συμφέρον των εκλεκτών. Δεν έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση την στρατηγική σημασία που έχει η ΛΑΡΚΟ για την εθνική οικονομία. Ή μάλλον και να το έχει αντιληφθεί δεν την ενδιαφέρει. Είναι μία ξεκάθαρη πολιτική επιλογή. Ξεπουλάμε τα πάντα. Αφήνουμε στο έλεος του Θεού χιλιάδες, 1.300 εργαζόμενους για να ενισχύσουμε ιδιώτες που θα έρθουν να βγάλουν το ιδιωτικό κέρδος και να εκμεταλλευτούν την υπεραξία αυτού του προϊόντος, το οποίο επαναλαμβάνω σήμερα στην διεθνή αγορά έχει εκτιναχθεί η τιμή του. Και να μην ξεχνάμε και τους απλήρωτους μεταφορείς της ΛΑΡΚΟ στην περιοχή μας. Βεβαίως, έχουμε θέσει το θέμα πάρα πολλές φορές. Yeah. Εγώ και κοινοβουλευτικά. Δεν μπόρεσαν να βρουν ακόμα λύση. Και δεν ξέρω, και που δεν μπόρεσαν να βρουν ακόμη το δίκιο τους. Και βεβαίως, δεν ξέρω εάν με όλο αυτό το χάνουν για πάντα. Το και χάνουν και πάντα. Στις αντίστοιχες επιτροπές της Βουλής και στον αρμόδιο υπουργό έχω καταθέσει σειρά ερωτήσεων. Υπάρχουν δεδουλευμένα σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν μεταφορείς στη ΛΑΡΚΟ και αυτή τη στιγμή επειδή δεν τους υπολόγισαν το ποσό που τους χρωστάνε όταν δόθηκε στον ειδικό εκαθαριστή, ποιούν την ίσα. Και δεν ξέρω οι αν άνθρωποι αυτοί μετά έχουν από αυτό θα ήδη τα χάσουν και για πάντα. Δηλαδή. Μα βέβαια εδώ υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ποιος θα τους πληρώσει αυτούς, ο νέος επενδυτής αποκλείεται. Μεγάλο πρόβλημα. Ο ιδιώτης επενδυτής θα αναλάβει αυτά τα χρέη. Εδώ του διώχνουν τους εργαζόμενους. Και οι άνθρωποι αυτοί, τους οποίους η εταιρεία χρωστάει τα δεδουλευμένα, αλλά δεν φρόντισε η κυβέρνηση να εντάξει αυτό το ποσό και στην εκαθάριση, έχουν πληρώσει ήδη φόρους για αυτά τα χρήματα που δεν έχουν λάβει, έχουν πληρώσει ήδη συνεργεία για την επισκευή των αυτοκινήτων τους, δεν ενδιαφέρεται κανείς και το ποσό δεν είναι μηδαμινό. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν καταστραφεί οικονομικά. Και βλέπουν μέτρα μέρα την ημέρα ότι χάνονται αυτά τα χρήματα, τα δεδουλευμένα, επαναλαμβάνω, χρήματά τους, χωρίς να μπορούν να βρουν έναν τρόπο. Και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Θυμάστε πριν λίγο καιρό που είχε έρθει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης στην Καστοριά και είχε συνάντηση μαζί του στο Λιμναίο. Ναι, ναι, ναι. Υποσχέσεις και μόνο υποσχέσεις. Αυτή η κυβέρνηση δεν είναι απλά κατώτερη των περιστάσεων, είναι και επικίνδυνη. Στην ομιλία σας για όλο αυτό το θέμα της ΛΑΡΚΟ κάνατε και σε μια παράγραφο αναφορά
Και για τους 2.500, όπως λέτε, νέους ανθρώπους που φεύγουν για σεζόν στα νησιά, μιλάτε για 2.000 άνεργους γουνεργάτες, μιλάτε για τις υποσχέσεις του Πρωθυπουργού 2 μήνες πριν που έταζε, όπως τονίσατε, στους φορείς περιοχής ότι σε 7 μέρες θα δώσει απάντηση. Πέρασαν και τα 40, είπατε στην ομιλία σας. Κοιτάξτε, κύριε Νατσούλη, σε αυτό το νομοσχέδιο, στο άρθρο 79, προβλέπεται η κατάργηση του φόρου πολυτελείας για τα είδη γουνοποίησης. Αυτό είναι μεν θετικό, όμως είναι ένα ημίμετρο. Η περιοχή μας καταστρέφεται. Ιδιαίτερα με τις κυρώσεις με τη Ρωσία, όπου η εξαγωγική δραστηριότητα από τη δική μας περιοχή είναι 95% προς τη Ρωσία, όλοι βλέπουν και βιώνουμε πλέον ως περιοχή και η Καστοριά, αλλά και το Βόλιο, η Σιάτιστα, ότι η γούνα πλέον δεν μπορεί να επιβιώσει αν δεν στηριχθεί στον βαθμό και στο μέτρο που πρέπει από την ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση είναι όλο υποσχέσεις κατά την προσφυλή της τακτική. Ο Πρωθυπουργός μας είπε πριν 2 μήνες ότι σε 7 μέρες θα απαντούσε και ακόμη περιμένουμε. Περιμένουμε, αυτό, λοιπόν, είναι για να πούμε τι περιμένουμε με την ευκαιρία. Περιμένουμε την ΚΙΑ για τις 3 μήνες αναστολές Ιούλιο-Αύγουστο. Οι οποίες γίναν 3 μήνες από 4 μήνες. Από 4 μήνες γίναν. Και περιμένουμε και την οριστικοποίηση των προϋποθέσεων για να εισπράξουν οι επιχειρήσεις γουνοποίησης έως 50.000 ευρώ. Όταν μία επιχείρηση μόνο τον μήνα δίνει 10.000 ευρώ επιπλέον για ρήτρα αναπροσαρμογής. Ρωτήσαμε πού είναι το θέμα. Και άλλα πράγματα. Ακούστε το λίγο αυτό. Ρωτήσαμε πού είναι το θέμα αυτό των υπογραφών. Είναι προς υπογραφήν. Είναι προς υπογραφήν. Αυτό μας λένε. Για να περιμένουμε και τις ΚΙΑ, ίσως εντός εβδομάδος, την άλλη εβδομάδα. Είναι προς υπογραφή, αυτό είναι η τελευταία είδηση. Προς υπογραφή, αυτή είναι η συνήθις απάντηση που δίνουν τα κυβερνητικά στελέχη κάθε φορά που πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και αυτό το κάνουν μόνο και μόνο για να κερδίζουν πολιτικό χρόνο. Εμείς λοιπόν περιμένουμε τις αποφάσεις αυτές, οι οποίες όμως δεν είναι πανάκια. Χρειάζεται ένα συνολικό και συνεκτικό σχέδιο για τη στήριξη του κλάδου και για τις επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή ασφικτιούν από το τραπεζικό σύστημα, από τα δάνεια, από τις υποχρεώσεις τους, τις οποίες δεν δίνεται η μέρημνα και η αναστολή και η παράταση που θα έπρεπε να δοθεί. Περιμένουμε την στήριξη των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι γουνεργάτες για αυτή την κυβέρνηση είναι επίσης αόρατοι. Έχουν φτάσει στο σημείο να υπάρχει στέλνουν επιστολή σήμερα στον Πρωθυπουργό. Υπάρχει και επιστολή της κυρίας Μάρκου προς τον Πρωθυπουργό για να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Θα το δούμε και αυτό σε λίγο. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό σας λέω, ότι έχουν φτάσει στο σημείο οι άνθρωποι μετά από τον εμπεγμό που δέχονται και την απόγνωση την οποία βιώνουν να στέλνουν επιστολή στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όπου να ζητάνε συγκεκριμένα μέτρα για να μπορέσει να στηριχθεί και να συνεχιστεί η οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή και οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να επανέλθουν στο επάγγελμα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη στην περιοχή μας και η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται, γιατί δεν κατανοεί το πρόβλημα, δεν ενδιαφέρει το πρόβλημα. Έχει μία απραξία πάντα. Εδώ μιλάμε για απολυμμένους στον κλάδο που φτάνουν τις 2.000. Μιλάμε για ανθρώπους νέους οι οποίοι ψάχνουν στην υπόλοιπη Ελλάδα ή και στο εξωτερικό για να μπορέσουν να συντηρήσουν τις οικογένειάς τους. Πλέον είναι θέμα επιβίωσης. Και μάλιστα σε μια εποχή όπου έχουμε μια έκρηξη της ακρίβειας, εδώ και να δουλεύει ο άλλος δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις εκρηκτικές τιμές και δεν υπάρχει καμία στήριξη στον κλάδο, δεν υπάρχει το βασικό τους αίτημα για τη χορήγηση ενός βασικού μισθού για ένα χρόνο, δεν υπάρχει ένα τοπικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα για να στηρίξει τους μακροχρόνια ανέργους. Περιμένουμε ακόμη το πρόγραμμα από την περιφέρεια που είχε σχεδιαστεί από την δική μας κυβέρνηση και την προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Περιμένουμε να υπάρξει ένας συνολικός σχεδιασμός για κατάρτιση ακόμη και σε νέα επαγγέλματα. Αυτά όλα όμως μένουν στα χαρτιά. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τελγιορίδου, μένουμε και εμείς αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για 2 θέματα
τα οποία είχατε εντάξει στην δική σας ομιλία. Είναι όμως δύο θέματα, κύριε Νατσούλη. Τρία θέματα, γιατί και για τον Πρωθυπουργό και τις αποζημίωσεις το είχατε και αυτό στην ομιλία σας. Μα βέβαια, τώρα δεν είναι δυνατόν την ώρα που οι πολίτες υποφέρουν. Δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα με αυτή τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Δεν μπορούν να αγοράσουν βασικά τρόφιμα και αγαθά πρώτης ανάγκης για τα παιδιά τους. Δεν μπορούν να αγοράσουν βενζίνη και καύσιμα. Να έρχεται ο Πρωθυπουργός, και θα το ξαναπώ, ο βαθύπλουτος Πρωθυπουργός, και να παίρνει επιδοτήσεις αγροτικές, λες και είναι αγρότης. Είναι ντροπή. Λοιπόν, κυρία Τελιγιούρδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.